Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η εκρηκτική άνοδος του χρηματιστηρίου Αθηνών στη χθεσινή συνεδρίαση είχε ως αποτέλεσμα η αγορά να ξεπεράσει ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Συγκεκριμένα, η μέση αξία των συναλλαγών για το 2019 ξεπέρασε τη μέση αξία των συναλλαγών του 2018, που για το σύνολο του έτους ήταν στα 58 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ελληνικά χρηματιστήρια ΑΕΤ, 80,4% των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουν χαρτοφυλάκιο αξίας έως 3.000 ευρώ. Και αυτοί οι μικροεπενδυτές είναι που κυρίως αναθάρισαν από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει κανείς πως ήταν τα χαρτοφυλάκια της μεσαίας τάξης που οδήγησαν σε εκρηκτική άνοδο το χρηματιστήριο Αθηνών. Νέο καθεστώς πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους εγκαινιάζει ο νέος νόμος του Υπουργείου Εργασίας για τις 120 δόσεις. Με χθεσινή εγκύκλειό του, εύκαπως αφηνίζει τις αλλαγές στην χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε ανέργους, σε πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, παιδιά θανόντος αλλά και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις αλλαγές στο insider.gr. Από σήμερα, Τρίτη, θέτει σε κυκλοφορία τα νέα χαρτονομίσματα των 100 και 200 ευρώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με αυτά ολοκληρώνεται η κυκλοφορία της σειράς Ευρώπη των ευρωχαρτονομισμάτων δεύτερης γενιάς. Είχαν προηγηθεί τα χαρτονομίσματα των 5, των 10, των 20 και των 50 ευρώ, ενώ οι ειδικοί εξετάζουν ήδη την κυκλοφορία και τρίτης γενιάς χαρτονομισμάτων με στόχο την ακόμα πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της παραχάραξης. Τα χαρτονομίσματα των 50, 100 και 200 ευρώ θα έχουν πια το ίδιο ύψος, θα είναι πιο εύκολα στη χρήση και θα μπορούν να επεξεργαστούν πιο αποτελεσματικά από μηχανές, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 780,16 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,46%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.